Το παράρτημα Εσίνα Χανών Φιλής χαιρετίζει τη σημερινή πρωτοβουλία των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων, νέων και γυναικών της περιοχής μας. Συνεχίζουμε, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, να συμπορευόμαστε με φορείς που σήμερα βρίσκονται εδώ για να αναδειχτούν για μια ακόμα φορά τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα που μας απασχολούν. Προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την ανυπαρξία έργων υποδομής για την προστασία της ζωής μας. Τα απαιτούμενα ολοκληρωμένα σχέδια για την αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση δεν χωρούν στα αναπτυξιακά σχέδια. Δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπαίνουν στο ζύγι κόστους όφελος. Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν συσταθεί με χρήματα από την άμεση και έμεση φορολογία μας, λειτουργούν για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων σε έργα υποδομής που εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Αυτό θεωρείται ωφέλιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κόστος λογίζεται η θωράκιση των πόλεων από τα φυσικά φαινόμενα. Εξαιτίας αυτής της αντίληψης, αλλά και της διαχρονικής ανοχής κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, χάνονται ζωές, καταστρέφονται περιουσίες εργατικών λαϊκών οικογενειών και μικρών ΕΒΕ. Παραμένει η περιοχή υποβαθμισμένη. Ευνοείται λοιπόν εδώ η ανάπτυξη της εγκληματικότητας που συνοδεύεται με τη διακίνηση και το εμπόριο μεγαλοεμπόρων των ναρκωτικών στις πόλεις μας, που η μεταξύ τους διαπάλη για το ποιος θα επικρατήσει εκφράζεται και με πυροβολισμούς σε Μενίδη και Φιλή. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι δεύτερο σε τζίρο εμπόριο παγκοσμίως. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που επεκτείνεται και σε κρίση προτύπων, αξιών, ιδανικών, συμβάλλει στην εξάπλωσή τους, η οποία παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Αυτή την ανησυχία δεν φαίνεται να τη συμμερίζεται η πολιτεία, η οποία συνεχίζει διαχρονικά με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να υιοθετεί την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπει στην ανοχή και συντήρηση του προβλήματος. Η σημερινή κυβέρνηση προχωρά ένα βήμα πιο μπροστά με τα νομοσχέδια για τη λεγόμενη φαρμακευτική κάναβη και τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, επιδιώκοντας τη μείωση της βλάβης και όχι τη μείωση της ζήτησης. Λέμε ξεκάθαρα, είμαστε απέναντι στις προσπάθειες νομιμοποίησης της χρήσης που διαμορφώνονται με αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία υπονομεύουν την πρόληψη. Δεν είναι το τηγανηλίκη θεραπεία και η κάναβη φάρμακο που μας πλασάρουν. Πιστοποιημένοι οργανισμοί και επιστημονικοί φορείς αναγνωρίζουν μόνο αναλυτικές ιδιότητες σε κάποιες ουσίες της κάναβης και μόνο σε περίπτωση που τα άλλα αναλυτικά δεν ανταποκρίνονται, και εκφράζουν φόβους ότι τα προγράμματα ιατρικής κάναβης αυξάνουν τον κίνδυνο για εκτροπή της στη μη ιατρική χρήση. Αυτός ο φόβος επιβεβαιώνεται από χώρες που ισχύει η ιατρική κάναβη. Υπάρχει δεσμοθετημένο πλαίσιο για αυτές τις ουσίες μέσα από το κρατικό μονοπόλιο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο νομοθετήθηκε με βάση τις αξιώσεις και τα σχέδια των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, γι' αυτό δίνεται η παραγωγή, η επεξεργασία και διακίνηση σε ομίλους. Τα οικονομικά ωφέλη. Το 2015 από την παγκόσμια αγορά της φαρμακευτικής κάναβης άγγιξαν τα 11,4 δις δολάρια και το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 55,8 δις. Είμαστε απέναντι στις λογικές που αποθεώνουν το δικαίωμα στη μαστούρα, στείνοντας IDM Cannabis στο κέντρο της Αθήνας, ναρκοφεστιβάλ και μπαζάρ, με επιχειρήματα το ατομικό δικαίωμα και την προσωπική επιλογή. Η μόνη ελεύθερη επιλογή είναι το δικαίωμα να διεκδικούμε με καθαρό μυαλό τη ζωή που μας αξίζει. Όσο για το νομοσχέδιο των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, ενισχύει την κοινωνική αποδοχή στη χρήση και μειώνει το κίνητρο για θεραπεία των χρηστών. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι όπου εφαρμόστηκαν αυτές οι συνταγές, αυξήθηκε η χρήση και η θάνατη. Πού είναι το ενδιαφέρον για την πρόληψη και τη θεραπεία μέσα από τα στεγνά προγράμματα, όταν αυτές οι δομές υποστελεχώνονται και υποχρηματοδοτούνται? Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη γι' αυτά.
Το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν κλείνεται στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού, ούτε αφορά μόνο τις οικογένειες των χρηστών. Είναι ζήτημα που αφορά την κοινωνία και συνδέεται με την ανεργία, την πολιτιστική και οικονομική φτώχεια, τους φραγμούς στην παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και εν τέλει με κάθε είδος κοινωνικής ανισότητας που λεηλετεί τα όνειρα και το μέλλον της νέας γενιάς. Είμαστε εδώ εκφράζοντας τη θέλησή μας να κλιμακώσουμε από κοινού τη δράση μας για τη δημιουργία ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν φορέα που θα αγκαλιάζει την πρόληψη, τη θεραπεία, την επανένταξη. Να απαιτήσουμε να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο για την κάναβη και τους χώρους υποπτευόμενης χρήσης. Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας. Να στηριχτούν τα στεγνά προγράμματα και τα κέντρα πρόληψης που θα λειτουργούν με μόνιμο επαρκές προσωπικό για να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Να αναπτυχθεί συμβουλευτικός σταθμός στην περιοχή από τις δομές 18 άνων ή και θεά. Διεκδικούμε χώρους άθλησης και πολιτιστικά στέχεια νεολαίας που θα συντελούν στη σωματική και ψυχική ανάπτυξη των νέων. Είμαστε εδώ γιατί δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε με μια ζωή με δόσεις. Και όπως λέει ο Λουτέμις, χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν τα 4 πόδια 2. Δεν θα γυρίσουμε πάλι στα 4.